και ευστάθεια. Σας φέρνω τους χαιρετισμούς των συνεργατών μου από το Φανάρι και σας εύχομαι προσωπικό σε εσάς, στην οικογένειά σας και στον αγαπητό ελληνικό λαό όλα τα καλά του Θεού. Σας ευχαριστώ που με δέχεστε. Παναγιώτατε, εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας σας υποδέχομαι ως τον επικεφαλής της Ορθοδοξίας σε μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές, όχι μόνο για το λαό και το έθνος μας, αλλά για την ανθρωπότητα. Μην ξεχνάμε ότι η Ορθοδοξία, της οποίας είστε επικεφαλής, είναι σήμερα η θρησκεία εκείνη η οποία μπορεί να σηματοδοτήσει αυτό που έχει ανάγκη ο κόσμος. Εκείνη η οποία μπορεί να αποτρέψει το δράμα το οποίο ζούμε, ιδίως στη Μέση Ανατολή, στη Μεσόγειο. Είναι η θρησκεία εκείνη η οποία μέσα από την πραότητα και την αγάπη μπορεί να επιβάλλει την ειρήνη, να αναδείξει τον άνθρωπο την αξία του, την αξιοπρέπειά του. Γιατί είναι αδιανόητο στον 21ο αιώνα, ιδίως η Δύση, να ανέχεται τις αιστείες πολέμου οι οποίες υπάρχουν σήμερα και κυρίως να ανέχεται αυτό το φαινόμενο της προσφυγιάς και των αθώων ψυχών των παιδιών εκείνων που πνίγονται στη Μεσόγειο, τη θάλασσα του φωτός και της ειρήνης. Εσείς μπορείτε μέσα από το ρόλο σας αυτό να αναδείξετε ότι η Ορθοδοξία μπορεί να ηγηθεί για να εξασφαλίσει την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου και της περιοχής μας. Επίσης, θέλουμε να συμβάλλουμε σε αυτή την τεράστια προσπάθεια την οποία έχετε κάνει για την προστασία του περιβάλλοντος. Τα τελευταία φαινόμενα δείχνουν πώς η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει τον κόσμο ολόκληρο και πόσο δίκιο είχατε όλα αυτά τα χρόνια να ξυπνήσετε συνειδήσεις για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο το οποίο δεν αφορά μόνο τη γενιά αυτή που ζει, αλλά και τις γενιές που έρχονται. Και επίσης, εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας, θέλω να ξέρω ότι είμαστε δίπλα σας στην όλη προσπάθεια που κάνετε για το Πατριαρχείο και κυρίως για τη θεολογική σχολή της Χάλκης, για την οποία θέλω να σας τονίσω ότι δεν είναι μόνο σύμβολο το οποίο αφορά το έθνος μας και την Ορθοδοξία, αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά τους δεσμούς που έχετε και εσείς προσωπικά με τη θεολογική σχολή της Χάλκης, που υπήρξε το λίκνο από το οποίο ξεκινήσατε τη σταδιοδρομία σας και που σας ενέπνευσε για να φτάσετε εδώ που φτάσετε. Ως βοηθή εκπληρώσεως λοιπόν αυτού του μεγάλου καθήκοντος που αφορά την Ορθοδοξία, είμαστε εδώ και θέλω να γνωρίζετε ότι θα είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας και είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα, αλλά και χαρά που σας υποδέχομαι και εσάς και την ακολουθία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.